Θεοδόση Πάνου θα έρθει εδώ μαζί μας. Για τα αστυνομικά. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Θεοδόση. Προσωπικώ έπαθα σοκ μόλις διάβασα τι ακριβώς έγινε χθες το απόγευμα και το είδα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Mm-hmm. Στην Κηφισιά έπαθα σοκ, πραγματικά. Βέβαια, στην αρχή όλοι νομίζαν ότι είναι ληστεία. Δεν είναι ληστεία. Φαίνεται να υπάρχουν προσωπικές παύλα οικονομικές διαφορές του ανθρώπου που εισέβαλε στο κατάστημα και μαχαίρωσε τον υπάλληλο με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στο κεντρικότερο σημείο της Κηφισιάς, στον Δολεβίδου, όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Γνωρίζουμε ακριβώς που είναι, έτσι. Και σε μία ώρα, εχμής, βλέπουμε και τον κόσμο. Πάρα πολλές συμμαχεριές που δέχθηκε ο υπάλληλος στο κατάστημα στην οδό Λεβίδου. Είναι στο κέντρο δηλαδή της Κηφισιάς, Λεβίδου και Κασαβέτιας είναι το κατάστημα. Είναι γνωστή πιτσαρία εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς οι πολλές μαχαιριές που έχει δεχθεί ο νεαρός υπάλληλος δεν έχουν πλήξει ζωτικά του όργανα. Ναι, μεν βαριά τα τραύματά του. Ευτυχώς ο ανθρώπου δεν κινδυνεύει η ζωή. Θα χρειαστεί όμως να νοσηλευτεί. Ο δράστης συνελήφθη. Είναι αυτός εδώ και που μου συνέβη. Ακριβώς τις εικόνες που βλέπουμε, ο δράστης συνελήφθη. Διότι τον καταδίωξε ο ιδιοκτήτης. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για μπαλτά. Εγώ αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι με αιχμηρό αντικείμενο το οποίο το πέταξε. Μπορεί να είναι και κατσαβίδι. Και τι φταίει ο υπάλληλος, μπορεί να είναι σίγουρα με τι. Τίποτα, αυτόν βρήκε μπροστά. Ίσως θα εξεταστεί αν ήταν και κάτω από την επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ. Να σας πω μόνο συμπληρώνοντας το ρεπορτάζ ότι όταν μπήκε μέσα άρχισε να φωνάζει «Δουλεύω από τα 13 μου και θέλω τα λεφτά μου».